Σας από το γήπεδο της Λεωφόρου, όπου η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ της Α1 κατηγορίας παίρνει σήμερα αντιμέτωπους τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ένα μεγάλο εκπροημίου ντέρμπι λοιπόν για τις δύο ομάδες που στο παρελθόν θρημάτισαν για ένα μεγάλο διάστημα δυναστείες του ελληνικού μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει 12 πρωταθλήματα στην ιστορία του και η ΑΕΚ 6. Και οι δύο ομάδες, ενώ θα δούμε τις δεκάδες τους, πρώτα για τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια για την ΑΕΚ, έχουν αυξημένες φιλοδοξίες στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός όμως από τους δύο βαθμούς της νίκης και το γόητρο, σήμερα ρόλο σημαντικό παίζουν και οι ανοιχτοί λογαριασμοί που έχουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ από το προηγούμενο πρωτάθλημα και συγκεκριμένα από τα play-offs, που εξελίχθηκαν με δραματικό θα λέγαμε τρόπο και τελικά η ΑΕΚ με 3 νίκες έναντι 2 του Παναθηναϊκού πέρασε στην επόμενη φάση. Εδώ και η δεκάδα της ΑΕΚ, από την οποία εξακολουθεί βέβαια πάντα να απουσιάζει ένα φετινό απόκτημα της ομάδας, ο Βασίλης Λανές που είναι τραυματίας. Οι δύο διαιτητές, ο Σταύρος Δουβή σε πρώτο πλάνο και αριστερά του ο Τάκης Σταύρου. Κατάμεστες οι εξέδρες του γηπέδου της Λεωφόρου από φιλάδλους και των δύο ομάδων που ενισχύουν με φανατισμό τις ομάδες τους. Εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ ακούνε τις οδηγίες του προπονητή τους, του Κρέζιμιρ Τσόσιτς, μιας από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες που ανέδειξε το παγκόσμιο μπάσκετ. Ο Τσόσιτς που φέτος αναζητάει την τύχη του και ελπίζει ότι αυτή θα είναι καλύτερη από ό,τι και στην πατρίδα του και στην Ιταλία, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την πρώτη πεντάδα της ΑΕΚ αποτελούν ο Κώστας Παταβούκας, ο Βαγγέλης Βουτσελάς, ο Αλέξης Γιαννόπουλος, ο Μινάς Γκέκος και ο Αμερικάνος Ντάνι Βρέινς. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον προπονητή τους, τον Μιχάλη Κυρίτσι, που επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, που επέστρεψε φέτος τον Παναθηναϊκό ύστερα από απουσία 2 ετών. Λιβέρης Ανδρίτσος, Αργύρης Πεδουλάκης, Edgar Jones, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού και ένας από τους δύο Jones του πρωταθλήματος, David Στεργάκος και Μέμος Ιωάννου, οι πέντε που θα ξεκινήσουν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι είχαν προβλήματα με τον Ιωάννου και τον Πίπο που ήταν τραυματίες από το παιχνίδι με τη Χάπουελ Χολών. Τελικά τα προβλήματα ξεπεράστηκαν. Για τις δύο ομάδες το σημερινό ντέρμπι αποτελεί και ένα τεστ εν ώψη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεών τους την Τρίτη για το κύπελο κυπελούχων. Η ΑΕΚ παίζει στο πήγη της Ελβετίας με την ομώνυμη ελβετική ομάδα, ενώ μια μέρα αργότερα εδώ στο ίδιο γήπεδο ο Παναθηναϊκός για το κύπελο Κόρατς θα τεθεί αντιμέτωπος μιας από τις ενδοξότερες ευρωπαϊκές ομάδες μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης της Ιταλικής Βαρέζε. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει μέχρι στιγμής έναν αγώνα πρωταθλήματος, στον οποίο νίκησε εδώ τον Απόλλωνα Πατρών με 114-93, ενώ λόγω της απεργίας αναβλήθηκε και θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου το παιχνίδι του με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ στην πρεμιέρα είχε χάσει από τον Ολυμπιακό με 76-71 και στη δεύτερη αγωνιστική νίκησε τον Sporting με 77-73. Μεταξύ των 10 παικτών και δύο ξένοι στην ίδια πόλη, όπως αυτό θα το πούμε πολλές φορές ακόμη, γιατί υπενθυμίζουμε είναι η πρώτη χρονιά που ξένοι παίκτες εμφανίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δύο παλιές καραβάνες του NBA, Danny Vrains και Edgar Jones, αντιμέτωποι σήμερα στην Αθήνα. Έχουν βρεθεί αντιμέτωποι και στο NBA. Το παιχνίδι αρχίζει, η πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με playmaker τον Πεδουλάκη, και ενώ ο Ιωάννου αλλάζει με τον Ανδρίτσο. Σου τριών πόντων από τον διεθνή forward. Rebound του Jones. Κλέβει ο Brains. Στεργάκος κρατάει την μπάλα. Πεδουλάκης με αντίπαλο τον Γκέκο. Η ΑΕΚ αμήνεται με men to men. Έχει αναλάβει ο Βουτσελάς τον Jones. Έξοχη assist πάσα του Αμερικανού. Και ο David Στεργάκος κάνει το 2-0. Brains για τον Γιαννόπουλο.
Σκρίν από τον Αμερικανό για να περάσει ο Γιαννόπουλος. Και εκεί υποπίπτει σε φάουλ ο Ολιβέρης Ανδρίτσος. Εδώ ο Αλέξης Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος, ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση με πρωταγωνιστή τον παίκτη της ΑΕΚ, που είχε κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρυσι, είχε μέσο όρο 16 πόντους. Βλέπουμε εδώ τον 23χρονο forward της ΑΕΚ, που στην καριέρα του εναντίον του Παναθηναϊκού έχει 11,5 πόντους μέσο όρο. Μειώνει σε 2-1. Και ετοιμάζεται να ισοφαρίσει. Γίνεται λοιπόν το 2-2, 19 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Με playmaker τον Πεδουλάκη ο Παναθηναϊκός, Στεργάκος με αντίπαλο τον Βρέινς, που φημίζεται για την πολύ καλή άμυνα που παίζει. Έχει γίνει το φάουλ από τον Γκέκο. Τελικά διορθώνουμε, έχει δοθεί επιθετικό φάουλ τον Πεδουλάκη. Παταβούκας και ο Παναθηναϊκός αμήνεται με man-to-man. Ο Πεδουλάκης έχει αναλάβει τον κινητήριο μοχλό της ΑΕΚ, τον playmaker Παταβούκα. Ο Στεργάκος παίζει πάνω στον Βρέινς. Φάουλ. Ξανά η φάση. Το φάουλ από τον Ιωάννου. Από πλάγια λοιπόν η ΑΕΚ. Εδώ ο Γιαννόπουλος. Ο Ιωάννου μαρκάρει τον Γκέκο, τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ. Μόνιμο σκόρερ. Γιαννόπουλος. Μένουν 20 δευτερόλεπτα ακόμα στους φιλοξενούμενους για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Παταβούκας. Η πάσα στον Γιαννόπουλο. Jump shoot του Μινά Γκέκου. Rebound του Αμερικανού του Jones. Από τον Πεδουλάκη στον Ανδρίτσο εν κινήσει το shoot. Επιθετικό rebound του Ιωάννου. Παταβούκας προσπαθεί ΑΕΚ να φύγει στον ευνηδιασμό. Δεν μετράει το καλάθι. Δείχνει ο κύριος Σταύρου. Είχε προηγηθεί το foul πάνω στον playmaker της ΑΕΚ, τον Παταβούκα. Και ξανά η φάση, το φάουλ από τον Ιωάννου. Εδώ Κρέζι Μιρτσόσιτς. Γκέκος. Rebound του Πεδουλάκη. Το σκορ πάντα 2-2. Στεργάκος με πλάτη στο καλάθι απέναντι στον Βρέινς, που κάνει το φάουλ. Τελικά οι διαιτητές έχουν αντίθετη άποψη. Μπάλα ήταν για την ΑΕΚ. Κόβει εντυπωσιακά ο Τζόουνς. Όμως οι διαιτητές δείχνουν το καλάθι μετράει. Το καλάθι από τον Βρέινς και ξανά η φάση. Από ό,τι φάνηκε στο replay το καλάθι δεν μετράει. Η μπάλα κόπηκε κανονικά από τον Αμερικανό. Εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ προηγείται με 4-2. Ο κύριος Δουβής διακόπτει το παιχνίδι και κατευθύνεται προς τη γραμματεία, προειδοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για τα συνθήματα που ακούγονται από την εξέδρα. Ένα ντέρμπι από το οποίο δεν λείπει ο φανατισμός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν παρατράγουδα όπως στο παρελθόν πριν από 2 χρόνια. Φάουλ του Γιαννόπουλου. Και οι δύο ομάδες και οι δύο προπονητές μάλλον έχουν επιστήσει την προσοχή τους στην άμυνα. Και ο Κυρίτσης και ο Τσόσιτς έδωσαν ειδικές οδηγίες στους παίκτες του. Ο Τζόουνς διαμαρτυρόταν στο διαιτητή, στο μεταξύ ο Βουτσελάς έκλεψε την μπάλα.
Ρέινς που είναι δυνατός, κερδίζει τον Στεργάκο στη μονομαχία τους και η ΑΕΚ προηγείται με 6-2, 4 πόντους μέχρι στιγμής έχει πετύχει ο Ρέινς. Νέο φάουλ από τον Βουτσελά. Ο Βουτσελάς ένας νέος παίκτης 20 χρονών που προέρχεται από ένα μικρό σωματείο της Αθήνας στον Αθηναϊκό και στον οποίο ο Τσόσιτς δείχνει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη μέχρι στιγμής. Τον ξεκινάει στη βασική πεντάδα Ιωάννου. Για τον Πεδουλάκη και το φάουλ από τον Γκέκο. Πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά από τον Τζάμπολ, έχουμε 7 φάουλ. 4 σε βάρος του Παναθηναϊκού, 3 σε βάρος της ΑΕΚ. Πεδουλάκης, Ιωάννου, για τον Τζόουνς. Υπό την πίεση του Βουτσελά, Γκέκος μαζεύει την μπάλα, διεκδικείται και από τον Πεδουλάκη. Παταβούκας. Επίθεση κοντρόλ για την ΑΕΚ απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Έχει αναλάβει ο Ανδρίτσος τώρα τον Παταβούκα που περνάει με το σκριν του Βουτσελά, αλλά εκεί βρίσκει το αδιέξοδο. Γκέκος. Παταβούκας, η πάσα στον Γκέκο που σουτάρει αμαρκάριστος και η ΑΕΚ προηγείται με 8-2. Βλέπουμε εδώ τον Τσόσιτς ευχαριστημένο από τη μέχρι στιγμής εξέλιξη του αγώνα. Και Πεδουλάκης για τον Παναθηναϊκό, χωρίς πίεση, μειώνει σε 8-4. Να εδώ ο Αργύρης Πεδουλάκης. Και ο Μιχάλης Κυρίτσης, που σαν προπονητής, προπονητής στην πρώτη εθνική έχει 146 νίκες και 79 ήττες. Ένα από τα πιο αξιόλογα ρεκόρ. Brains, ραβερσέ σούτ από τον Αμερικανό που οδηγεί εκ του ασφαλού στην ΑΕΚ μέχρι στιγμής. 14 μπροστά η ΑΕΚ με 6 πόντους του Αμερικανού. Jones, σου 3 πόντων, 17 μειώνει ο Παναθηναϊκός με τον Edgar Jones που παρά το ύψος του 2-9 παίζει με άνεση και μακριά από το καλάθι. Βουτσελάς. Brains ανταποδίδει, προσπαθεί να ανταποδώσει μάλλον από τη γραμμή των 6-25. Στεργάκος, Ιωάννου, η πάσα στον Ανδρίτσο που δεν πρόλαβε. Παραμένει λοιπόν το 17, 15 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Παταβούκας. Ενώ ο Ανδρίτσος ανέλαβε και πάλι τον Γιαννόπουλο και ο Ιωάννου επανήλθε πάνω στον Γκέκο, έγινε το λάθος από την ΑΕΚ. Ιωάννου. Βασικό στοιχείο της τακτικής του Παναθηναϊκού στην επίθεση είναι να μεταφέρει το παιχνίδι, το κέντρο βάρους του παιχνιδιού κοντά στο καλάθι, όπου θεωρητικά υπερτερεί σε ύψος και σε δύναμη. Θα προσπαθήσει λοιπόν να εκδηλώσει τις περισσότερες επιθέσεις του κοντά στη ρακέτα, κυρίως με Jones, Ανδρίτσο και Στεργάκο. Χάθηκε μια επίθεση για τον Παναθηναϊκό, Γκέκος και το φάουλ από τον Ιωάννου. Ο Μέμος Ιωάννου και αλλαγή. Ετοιμάζεται ο Θανάσης Κουρτόπουλος που πήρε την θέση του Κώστα Παταβούκα. Θα αναλάβει λοιπόν ρόλο playmaker ο Γκέκος για την ΑΕΚ. Ο Γκέκος που ετοιμάζεται να σουτάρει τις βολές. Εδώ ο Μινάς Γκέκος. Στην καριέρα του έχει μέσο όρο 20 πόντους εναντίον του Παναθηναϊκού. (12-7) πάντα μπροστά η ΑΕΚ. Πεδουλάκης. Jones αποφασίζει το σουτ και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό από τη διεκδίκηση Ανδρίτσος από πλάγια για τον Πεδουλάκη. Περνάει, πασάρει στο Jones, αυτός με μια πολύ ωραία προσποίηση
Διπλό το κέρδος και καλάθι και φάουλ. Η ωραία assist πάσα του Πεδουλάκη. Και εδώ η εναέρια μονομαχία των δύο Αμερικανών. 12-9 και 12-10 από τον Edgar Jones που έχει πετύχει 6 πόντους. Γκέκο σε ρόλο playmaker, μαρκάρεται από τον Ιωάννου και το φάουλ από τον Ανδρίτσο. Έχουν πέσει 3-4 φορές στην παγίδα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τις εισδύσεις των παικτών της ΑΕΚ, είτε με τον Γκέκο, είτε με τον Παταβούκα, είτε με τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος για τον Σκουρτόπουλο. Γιαννόπουλος με αντίπαλο τον Ανδρίτσο. Δυσκολεύεται. Ένα. Κανείς δεν ξέρει τι προσπάθησε να κάνει εκεί ο Βουτσελάς. Χάθηκε τελικά η μπάλα, ήταν αναμενόμενο. Jones. Το σούτ με ταμπλό και το φάουλ. Από τον Βουτσελά το δεύτερο φάουλ του νεαρού παίκτη Τσάεκ και ξανά η φάση. Edgar Jones, 32 χρονών, ύψος 2-9. Στα νιάτα του είχε ατομικό ρεκόρ 2 μέτρα και 8 εκατοστά στο άλμα εις ύψος. Θαυμαστή αλτική ικανότητα από τον πρώην επαγγελματία στο Cleveland, το San Antonio, το Detroit και το New Jersey. Η backdoor πάσα του Γκέκου έχασε την ευκαιρία ο Βρέινς. Ιωάννου γυρίζει η ΑΕΚ, προσπαθεί να κλέψει και τα καταφέρνει ο Σκουρτόπουλος. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για την ΑΕΚ. Γκέκος το σούτ από την κορυφή της ρακέτας. Μετράει το καλάθι και η ΑΕΚ που λίγο πριν είχε ισοφαριστεί σε 12-12 περνάει και πάλι μπροστά 12-14. Αργύρης Πεδουλάκης αλλάζει με τον Ανδρίτσο. Jones για το Στεργάκο, το jump shoot και το 14-14. Ενώ έχουμε time out και ας ακούσουμε τις οδηγίες των προπονητών. Βούκας που επανήλθε στην πεντάδα, όπως και ο Αγιασοτέλης. Ο Αγιασοτέλης πήρε τη θέση του Γιαννόπουλου, ο Παταβούκας θέση του Γκέκου. Ψηλώνει την πεντάδα ο Τσόσιτς. Σουτ και καλά 3 πόντων από τον Θανάση Σκουρτόπουλο. 17-14 υπέρ της ΑΕΚ. Βλέπουμε τον Κυρίτσι. Κυρίτσης που είπε λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι ότι δεν υπάρχει φαβορί, ίσως ο Παναθηναϊκός έχει ένα αλαφρό προβάδισμα λόγω έδρας. Επιθετικό φάουλ από τον Jones που εξακολουθεί να διαμαρτύρεται όπως και στις προηγούμενες φάσεις. 12 φάουλ μέχρι στιγμής, 7 σε βάρος του Παναθηναϊκού, 5 σε βάρος του ΣΑΕΚ. Σκουρτόπουλος. Brains. Το σούτ μπροστά στο Στεργάκο.
Rebound του Ιωάννου, η πάσα ευθυδιασμού για τον Ανδρίτσο. Jones και το φάουλ από τον Άγια Σωτέλη. Κάθε επαφή και φάουλ. Έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι μέχρι τώρα. 11 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγείται του Παναθηναϊκού με 17-14. Εδώ ο Jones. Έπαιξε 7 χρόνια στο NBA. Είχε μέσο όρο 5 πόντους. Περίπου 4 rebound και 1 assist. Διορθώνω, είχε μέσο όρο 9 πόντους, 5 rebound. Στατιστικά από απόψεως πόντων και rebound είναι από τους καλύτερους ξένους, τους προερχόμενους από το NBA. 17-16 με τους 2 πόντους του Jones λοιπόν. Άγια Σωτέλης. Βρέινς. Πάντα με αντίπαλο το Στραγάκο. Κλέβει έξυπνα ο Πεδουλάκης. Μεταφέρει γρήγορα την μπάλα. Πασάρει στον Ιωάννου. Το jump shoot του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός περνάει μπροστά με 18-17 χάρη στο καλάθι του Μέμου Ιωάννου. Παταβούκας. Παναθηναϊκός συνεχίζει την ίδια άμυνα. Περνάει ο Παταβούκας, κόβεται από τον Jones. Επιμένει ο playmaker της ΑΕΚ. Δεύτερο κόψιμο. Ιωάννου. Η πάσα του Jones στο Στεργάκο. Αυτός θα γυρίσει. Έρχεται ο Αμερικανός. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η πάσα του Σκουρτόπουλου στο Γιαννόπουλο που περνάει. Και φάουλ από τον Ιωάννου. Ενώ εδώ βλέπουμε τον Τσόσιτς με τον Γκέκο. Νέο φάουλ λοιπόν. Ξανά η φάση. Ο Ιωάννου δεν έχει ακουμπήσει τον Γιαννόπουλο. Που το είδαν οι διαιτητές αυτό το φάουλ. Είναι από άξιον. Ο Ιωάννου το πολύ πολύ να ακούμπησε λίγο την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Ο Γιαννόπουλος αξιοποιεί αυτό το δώρο. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει σε 18 όλα. Και 18-19 από τον Γιαννόπουλο που έχει πετύχει 4 πόντους μέχρι στιγμής. Πεδουλάκης. Ιωάννου. Αλλάζει με τον Ανδρίτσο. Στεργάκος περνάει και δέχεται το φάουλ από τον Άγια Σωτέλη. Είναι φανερή, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των επιθέσεων, η πρόθεση του Παναθηναϊκού να απειλήσει το καλάθι από θέσεις μέσα στη ρακέτα. Κυρίως με Στεργάκο και Jones. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει σε 19 όλα με τον David Στεργάκο που είναι ο παίκτης με τον μεγαλύτερο μέσο όρο πόντων εναντίον της ΑΕΚ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, 19 πόντι. Ενώ και το σκορ τώρα είναι 19-19. Άγια Σωτέλης. Παταβούκας. Κουρτόπουλος, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει την άμυνά του, την έχει προσαρμόσει σε ζώνη και έχουμε νέο φάουλ αυτή τη φορά από τον Ανδρίτσο. 9 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο πρώτος διαιτητής, ο Σταύρος Δουβής. 9 ομαδικά φάουλ ο Παναθηναϊκός. Έχει ήδη αποκτήσει ΑΕΚ το δικαίωμα να εκτελεί βολές. Εδώ με τον Ντάνι Βρέινς. Ένας από τους πιο αξιόλογους αμυντικούς παίκτες τα τελευταία χρόνια στο NBA.
έκανε καριέρα στους Seattle Supersonics και στους Philadelphia 76ers και από τους πιο ακριβοπληρωμένους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φάουλ αυτή τη φορά από τον Σκουρτόπουλο, ενώ η ΑΕΚ προηγείται με 21-19. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής δεν διεκδικεί δάφνες για την ποιότητά του. Είναι βέβαια αμφίροπο. Θα επαναληφθεί. Όπως έδειξε ο κύριος Δουβής. Μία βολή για τον Πεδουλάκη. Ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 20-21 με αυτή τη βολή του Πεδουλάκη. Με ακόμα 9,5 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός καθαρά σε άμυνα ζώνης. Και για τα φάουλ, αλλά και για να ελέγξει τα rebound. Κυρίως για τα φάουλ. Γίνεται το λάθος από πλευρά ΑΕΚ. Jones, που έχει πάντα αντίπαλο τον Βουτσελά, έγινε το φάουλ από τον Βουτσελά πάνω στο Jones. Πρέπει να έχει 3 φάουλ ο παίκτης ΑΕΚ. Ναι, είναι το 3ο φάουλ του Βουτσελά, αυτό που βλέπουμε τώρα. Και νέα αλλαγή από τον Τσόσιτς. Επανέρχεται ο Γκέκος αντί του Σκουρτόπουλου. Ενώ μπήκε πάλι και ο Γιαννόπουλος αντί του Αγιασοτέλη. Έντγκαρ Τζόουνς, που πέρυσι έπαιζε στην Ελβετική Νιόν. 21-21 από τον επανομαζόμενο EJ. Είναι ένας από τους παίκτες που δίνουν και μεταφορικά αλλά και στην κυριολεξία ένα άλλο χρώμα στο εφετινό πρωτάθλημα. Βουτσελάς, να δούμε πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ εναντίον της ζώνης. Και ήδη σε τρεις επιθέσεις που η ΑΕΚ έχει κάνει εναντίον ζώνης έχει χάσει και τις τρεις φορές την μπάλα. Μέχρι εμείς η επιλογή του Κυρίτσι δικαιώνεται και έρχεται τώρα ο Τζόουνς από τη γραμμή των 6-25 να κάνει το σκορ 25-21. Ο Τζόουνς που φτάνει τους 15 πόντους σε 11,5 λεπτά παιχνιδιού. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής. Γκέκος. Βουτσελάς που έχει την άνεση να σουτάρει, το κάνει τελικά. Η ΑΕΚ μειώνει σε 25-23 με τον Βαγγέλη Βουτσελά. Πεδουλάκης υπό την πίεση του Παταβούκα περνάει μπάλα στο Στεργάκο, αυτός με αντίπαλο το Βρέινς, και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό από την προσπάθεια του Βουτσελά. Η ΑΕΚ συνεχίζει την ίδια άμυνα της, παίζει πιεστικά. 2 αλλαγές. Με το νούμερο 8 μπαίνει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού αντί του Ανδρίτσου ο Μάικλ Πίπος, ένα από τα νέα πρόσωπα του πρωταθλήματος, ομογενής από το Πανεπιστήμιο Penn State. Και στην πεντάδα της ΑΕΚ αντί του Γιαννόπουλου ο Παναγιώτης Αριδάς. Στεργάκος, πάντα με αντίπαλο τον Βρέινς. Ιωάννου σου 3 πόντων και ο Παναθηναϊκός θα προηγηθεί με 28-23. Ο Ιωάννου που έχει πετύχει 5 πόντους μέχρι στιγμής. Γκέκος. Αλλάζει με τον Παταβούκα. Βουτσελάς. Γκέκος προσπαθεί να περάσει. Κλείνει ο Στεργάκος εκεί. Κόβει ο Τζόουνς. Και λήξει όμως ο χρόνος, είχαν περάσει τα 30 δευτερόλεπτα.
Και η ΑΕΚ μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πετύχει ούτε έναν πόντο απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού. Πεδουλάκης, το σούτ του Πίπου, αλλά χρεώνεται με 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα ο Τζόουνς. 28-23 το σκορ. Με εξαίρεση εκείνο το jump shoot, το καλάθι που πέτυχε ο Βουτσελάς. Η ΑΕΚ δεν έχει ευστοχήσει στις υπόλοιπες 4-5 επιθέσεις. Μια ευκαιρία εδώ, αλλά χάνεται και αυτή ο Βρέινς, αστοχής στη βολή. Πίπος. Το jump shoot μπροστά στο Βρέινς. Με το καλημέρα που λέμε, ο Πίπος πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. 30-23 υπέρ του Παναθηναϊκού, που κυρίως χάρη στην άμυνα ζώνης πήρε τη διαφορά, όχι βέβαια διαφορά ασφαλείας. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Σου τριών πόντων, airball από τον Γκέκο, δεν έφτασε μπάλα και τελικά το καλάθι μετράει από τον Brains, που έχει κερδίσει και μία βολή. Δικαίωμα λοιπόν για μία βολή στον Ντάνι Βρέινς. Ένας παίκτης που δεν είναι superstar, δεν είναι θεαματικός όπως είναι ο Edgar Jones, αλλά είναι ένας παίκτης που από τη θητεία του στο NBA είχε αποδείξει ότι είναι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος για την ομάδα και για την άμυνα. Jones! Και πάλι εύστοχος από τη γραμμή των 6-25, κλέβει την παράσταση. Πριν από 15 μέρες, ένας άλλος Jones, ο Mike Jones του ΠΑΟΚ. Σήμερα ο Edgar Jones του ΠΑΟΚ με 18 πόντους. Έχει 3-3 τρίποντα ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Το σκορ είναι 33-25. Βουτσελάς επιθετικό rebound. Δεύτερη προσπάθεια. Brains και φάουλ από τον Jones. Δεν έχει να πείθεται. Ζητάει να χρεωθεί με βήματα. Ξανά η φάση. Είναι το τρίτο φάουλ του Edgar Jones και ο συμπατριώτης του ο Brains μειώνει σε 33-26. Εδώ Danny Brains έχει παίξει 513 αγώνες στο NBA με σώρο 5 πόντους και 4 rebound. Έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από τους υπόλοιπους Αμερικανούς που εμφανίζονται φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA. 33-27, Πίπος. Είναι χαρακτηριστική η αλτική ικανότητα του Jones, τον βλέπετε πως πηδάει στα rebound. Γκέκος και πάλι Jones. Πάσα ευνηδιασμού από τον Σκροπολίθα στον Πεδουλάκη. Στεργάκος αφήνει για τον Πεδουλάκη. Πεδουλάκης εναντίον Παταβούκα. Θα κάνει μόνος του την τελική προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα. 5 λεπτά ακόμα και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 33-27. Πάντα σε άμυνα ζώνης ο Παναθηναϊκός. Backdoor πάσα από τον Γκέκο στο Brains. Και το φάουλ. Από τον Στεργάκο είναι το πρώτο φάουλ του διεθνή παίκτη. Βλέπουμε εδώ. Υπάρχει μια αυστηρότητα στα σφυρίγματα των διαιτητών και για τις δύο ομάδες. Είναι άλλωστε ενδεικτικό το ότι μέχρι στιγμής έχουν καταλογιστεί 22 φάουλ. ...33-28 από το Brains, που είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ με 9 πόντους. Στεργάκος.
τρίποντο και 36-28. Πάντα σε άμυνα ζώνης, 3-2 Παναθηναϊκός. Και πάντα η ΑΕΚ έχει τα ίδια προβλήματα για να διασπάσει αυτή την άμυνα και να φτάσει με αξιώσεις κοντά στο καλάθι. Γκέκος βρίσκει την ευκαιρία και την αξιοποιεί. 36-31 με το τρίποντο του αρχηγού της ΑΕΚ. Πίπος κάνει το λάθος από τον Αριδά στον Γκέκο. Ο Ιωάννου κλέβει την μπάλα και αφήνει στο Στεργάκο. 4 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται της ΑΕΚ με 36-31. Πίπος για τον Ιωάννου, προσπαθεί να κάνει το σκρίν ο Στεργάκος. Δεύτερο τρίποντο του Ιωάννου και 39-31, από τρίποντο σε τρίποντο, 3 στη σειρά. Στεργάκος, Γκέκος και Ιωάννου. 39-31 η πρώτη Παναθηναϊκού. Σκουρτόπουλος. Βρέινς περνάει, κόβει εντυπωσιακά ο Τζόουνς. Αλλά όπως δείχνει ο κύριος Δουβής, ενώ ο Παναθηναϊκός έφυγε στον ευθυνιασμό, ο Ιωάννου πάτησε γραμμή. Έχουμε ένα time out. Και ξανά η φάση που έχει κατάληξει το εντυπωσιακό κόψιμο του Τζόουνς. Έντγκαρ Τζόουνς, τόσο για την επιθετική αλλά και για την αμυντική προσφορά του, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σημερινού αγώνα. Ο Τζόουνς που έχει πετύχει 18 πόντους, έχει πάρει 6 rebound, 5 αμυντικά, 1 επιθετικό, έχει κάνει 2 κοψίματα, έχει κάνει 3 κοψίματα και έχει δώσει και 2 assist passes. Η παράδοση των αγώνων Παναθηναϊκού ΑΕΚ ευνοεί σαφώς τον Παναθηναϊκό. Στα 25 παιχνίδια που έγιναν την τελευταία δεκαετία, ο Παναθηναϊκός έχει 19 νίκες, η ΑΕΚ 6. Πέρυσι αναμετρήθηκαν 5 φορές. Στην κανονική περίοδο η ΑΕΚ νίκησε 2 φορές, 77-60, 79-78. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2 και στο καθοριστικό παιχνίδι η ΑΕΚ νίκησε με 76-75. Το follow του Βρέινς, rebound του Βουτσελά, στον οποίο επιμένει ο Τσόσιτς, δεν τον έχει αντικαταστήσει όπως και το Βρέινς. Αριδάς γύρισε για να παίξει με πλάτη στο καλάθι, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά από τη διεκδίκηση ευνοείται η ΑΕΚ, που έχει στην πεντάδα της τώρα και τον Σκουρτόπουλο, ενώ αλλαγή έγινε και στον Παναθηναϊκό που πέρασε αντί του Τζόουνς ο Παπαπέτρου. Το καλάθι του Γκέκου, 39-33 από τον αρχηγό της ΑΕΚ, που φτάνει στους 11 πόντους. Πάντα σε μεν του μεν η ΑΕΚ. Ο Βρέινς με τον Στεργάκο, ο Βουτσελάς με τον Πίπο. Για δεύτερη φορά ο Πίπος κάνει το λάθος. ...39-33 υπέρ του Παναθηναϊκού, ενώ μένουν 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Γκέκο, jump shoot. Ο Στεργάκος ήταν ακίνητος. 39-35, η ΑΕΚ μειώνει και πάλι στους 4 πόντους, ενώ η διαφορά έχει φτάσει στους 8, 33-25. Τα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ βρήκε το αντίδοτο απέναντι στη ζώνη. Έμαθε να παίζει σε αυτή την άμυνα του Παναθηναϊκού. Φάουλ. Βήματα τελικά με τα οποία χρεώνεται ο Αργύρης Παπαπέτρου. Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Και ο για να τελειώσει το ημίχρονο. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 39-35. Γκέκο σου 3 πόντων. Στεργάκος στο rebound.
Σκροπολίθας. Σου τριών πόντων του Ιωάννου, που έχει 2 στα 3 τελικά. Γκέκος. Ενώ ο Κυρίτζης ετοιμάζει και πάλι τον Τζόουνς, τον οποίο θέλησε να προφυλάξει επειδή έχει 3 φάουλ. Αριδάς προσποιείται, το σούτ με ταμπλό, ωραία κίνηση από τον πίβοτ της ΑΕΚ, που μειώνει στο ένα καλάθι, 39-37, και η ΑΕΚ ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, από το οποίο δεν έφυγε ποτέ βέβαια, αλλά οι 8 πόντοι είχαν δώσει ένα πλεονέκτημα στο Παναθηναϊκό. Γίνεται το λάθος και στην τελευταία επίθεση της, στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά προηγουμένως ο Κυρίτσης έχει ζητήσει time out. Και θα ακούσουμε. Τις οδηγίες του Τσόσιτς. Μιχάλης Κυρίτσης με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Κυρίτσης που πέρυσι σαν προπονητής του Πανιωνίου είχε μία νίκη και μία ήττα με αντίπαλο την ΑΕΚ. Σκουρτόπουλος, μένουν ακόμα 37 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Επανήλθε ο Τζόουνς, ενώ μπήκε και ο Φραγκισκάτος που αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Γκέκου. Ο Κυρίτσης ποντάρει στις ικανότητες του παίκτη, που κατά κοινή ομολογία είναι δικό του παιδί, δική του ανακάλυψη, αλλά ο Σκουρτόπουλος θα βρει τον τρόπο να ισοφαρίσει σε 39-39. Μένουν ακόμα 25 δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός έχει όλη την επίθεση δική του. Σκροπολίθας. Φραγκισκάτος για τον Ιωάννου, αυτός θα κάνει το jump shoot. Ο Παναθηναϊκός ανανεώνει την επίθεσή του με το επιθετικό rebound. Μένουν ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Σκροπολίθας στην εκνοή. Το ημίχρονο τελειώνει και βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με 39-39. Στο σημείο αυτό γυρίζουμε το μικρόφωνο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Αυτά από το μπάσκετ. Ξανά λοιπόν στο γήπεδο της Λεωφόρου, όπου όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. 39 όλα. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με Ιωάννου Ανδρίτσο, Τζόουνς, Πεδουλάκη, Στεργάκο και η ΑΕΚ με Βρέινς, Μπουτσελά, Γιαννόπουλο, Γκέκο και Σκουρτόπουλο. Είναι οι αρχικές πεντάδες, με εξαίρεση την συμμετοχή του Σκουρτόπουλου αντί του Παταβούκα για την ΑΕΚ, που βρίσκεται τώρα στην επίθεση, ενώ ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να επιμένει στην άμυνα ζώνης. 3-2. Σκουρτόπουλος για τον Γκέκο. Η πάσα στο Βρέινς. Κερδίζει το φάουλ από τον Ανδρίτσο. Μέχρι στιγμής τους πόντους έχουν πετύχει για τον Παναθηναϊκό. Ιωάννου 8, Πεδουλάκης 2, Ανδρίτσος κανέναν, έκπληξη. Στεργάκος 8, Τζόουνς 18, Πίπος 2 και Σκροπολίδας κανέναν. Από την ΑΕΚ, Γκέκος 13, Βουτσελάς 4, Βρέινς 9, Σκουρτόπουλος 5 και Αριδάς 2. Ο Βρέινς φτάνει τους 10 και τώρα τους 11. Η ΑΕΚ προηγείται με 39-41. 11 rebound έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, 15 η ΑΕΚ, που έχει πάρει 8 επιθετικά. Στεργάκος, jump shoot μπροστά στο Βρέινς. Και ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει σε 41 όλα με τον Ντέιβιτ Στεργάκο.
Γκέκος σε ρόλο playmaker. Βρέινς που ανεβαίνει στην κορυφή της ρακέτας. Έχασε την μπάλα. Προσπάθεια ευνηδιασμού, το lay-up από τον Πεδουλάκη. Μια από τις σπάνιες φορές που στο σημερινό παιχνίδι είχαμε ένα καλάθι στον ευνηδιασμό από τη μία ή από την άλλη πλευρά. 43-41 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Γκέκος για τον Σκουρτόπουλο. Μένουν ακόμα 7 δευτερόλεπτα στην ΑΕΚ. Στεργάκος στο rebound. Παραμένει το 43-41 υπέρ του Παναθηναϊκού. Πεδουλάκης. Φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Ξανά η φάση, η προσπάθεια του Πεδουλάκη και το φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Παναθηναϊκός θα παίξει από πλάγια με τον Ανδρίτσο, που δεν έχει σκοράρει ακόμα. Βλέπουμε τον Κυρίτσι. Jones. 4-4 από τη γραμμή των 6-25. Ένα εκπληκτικό ποσοστό, 100% από τον Αμερικανό, που ανεβάζει τη διαφορά στους 5 πόντους. 46-41, 21 πόντους μέχρι στιγμής έχει πετύχει ο Jones. Το καλάθι από τον Αριδά, η ΑΕΚ μειώνει σε 46-43. Πλάγια από την παρέμβαση του Γιαννόπουλου. 24 δευτερόλεπτα έχει ακόμα στη διάθεση του Παναθηναϊκός. Ανδρίτσος, το jump shoot. Και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Jones, που είναι το τέταρτο. Το φάουλ πάνω στο Βρέινς. Ο Κυρίτσης φαίνεται να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αν θα πρέπει να αποσύρει τον Αμερικανό ή να τον κρατήσει στο παιχνίδι. Τελικά ο Τζόνς μένει στο παιχνίδι. Σου τριών πόντων, καλάθι τριών πόντων από τον Γιαννόπουλο, και η ΑΕΚ σουφαρίζει σε 46-46. Δεκαεφτάμιση λεπτά ακόμα. Ιωάννου. Οι Παναθηναϊκοί διαμαρτύρονται συνέχεια και στη γωνία για τα φάουλ. Ο Σταύρος Δουβής διακόπτει για δεύτερη φορά το παιχνίδι και κατευθύνεται στη γραμματεία. Διακόπτεται και πάλι, ενώ προς τιμή φάνηκε ότι αρχίζει με το σου του Ιωάννου. Δυστυχώς, ορισμένα χυδαία συνθήματα από την εξέδρα ακούγονται. Αναγκάζουν τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Μινά Γκέκο, να πάει προς την εξέδρα των οπαδών της ομάδας του για να του συνετίσει. Κάτι ανάλογο είχαν κάνει προηγουμένως και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σταύρος Δουβής δεν σηκώνει ούτε μίγα στο σπαθί του. Ήταν αυτός που πριν από 3 χρόνια είχε διακόψει το παιχνίδι Άρη ΠΑΟΚ στο 33, όταν ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα σε βάρος του. Δεν θα διστάσει να κάνει το ίδιο. Άλλωστε είχε αδειάσει και ένα γήπεδο στην Πάτρα σε παιχνίδι Απόλλωνα Ιωνικού.
επειδή οι θεατές τον ενοχλούσαν. Σε νέο κρούσμα και εφόσον ήδη μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο παρατηρήσεις, υποχρεούται να διακόψει το παιχνίδι. Γιαννόπουλος περνάει. Rebound, τελικά η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Ξέφυγε από τον Τζόουνς. Λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. 46-46. Γιαννόπουλος για τον Γκέκο. Ενώ έχει βγει ο Βρέινς. Ιωάννου στο rebound. Ο Τσόσιτς έχει προτιμήσει μια κοντή πεντάδα. Τζόουνς, νέο σου τριών πόντων και φάουλ. Άρα τρεις βολές από τον Σκουρτόπουλο. Να εδώ ο Έντγκαρ Τζόουνς. Ενώ ο Βρέινς θα επανέλθει στην πεντάδα της ΑΕΚ. Ξανά η τελευταία φάση. Είναι στο έδαφος ο Στεργάκος, που συγκρούστηκε με τον Κουτσελά στην προηγούμενη φάση. Εδώ ο Ντέιβιτ Στεργάκος, πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού πέρυσι και δεύτερος στα rebound πίσω από τον Φασούλα. Στα 32 του χρόνια ο Στεργάκος παραμένει μια πολύτιμη μονάδα για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ ο Έντγκαρ Τζόουνς έτοιμος να εκτελέσει τρεις βολές. Ο Τζόουνς που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 21 πόντους. ...47-46... στο ντέρμπι, όπως άρχισε έτσι και εξελίσσεται. 48-46... και οι τρεις βολές εύστοχες. 49-46 λοιπόν μπροστά ο Παναθηναϊκός. Αριδάς, το jump shoot από την κορυφή της ρακέτας. Rebound του Γιαννόπουλου που κόβεται καθαρά από τον Στεργάκο. Ιωάννου και φάουλ από τον Βρέινς πάνω στο Τζόουνς. Από τον Αριδά πάνω στο Τζόουνς. Είναι το πρώτο φάουλ του παίκτη Τσάικ. Η μπάλα απ' έξω. Το παιχνίδι θα διακοπεί, βλέπουμε στο βάθος του Στεργάκο που δεν νιώθει καλά. Έχει χρόνια προβλήματα με το πόδι του, αλλά από φέτος και με το χέρι του. Ο Στεργάκος τώρα κάτι παρουσιάστηκε. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Στεργάκος. Πεδουλάκης ξεφεύγει παρά την προσπάθεια του Γιαννόπουλου. Κερδίζει το rebound. Νέα επίθεση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, ενώ και η ΑΕΚ έχει αλλάξει την άμυνά της και την έχει προσαρμόσει σε ζώνη όπως και ο Παναθηναϊκός. Βρίσκει λοιπόν την ευκαιρία ο Μέμος Ιωάννου. 3-4 τρίποντα από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού και ο Τσόσιτς που είδε την άμυνα την οποία, για την οποία έδωσε το λίτ τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα, να μην έχει αποτέλεσμα στην πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού. Rebound του Ιωάννου. Πεδουλάκης. Ο Ιωάννου στο Τζόουνς. Έχει πατήσει γραμμή. Ο
Γκέκος από την άλλη πλευρά για τον Παταβούκα. Τρίποντο του playmaker της ΑΕΚ, 52-49. Ο Παταβούκας που προέρχεται από κακές στατιστικές από τη γραμμή των 6-25. Είναι το πρώτο του καλάθι στο σημερινό παιχνίδι. Εναντίον του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα είχε 1 στα 10 τρίποντα. Ο Παταβούκας που στο περισσότερο πρωτάθλημα είχε αρκετά καλό ποσοστό ευστοχίας. Πεδουλάκης. Το σουτ. Rebound του Στεργάκου. Νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 52-49. Πίπος που πήρε πριν από λίγο τη θέση του Ανδρίτσου. Το σουτ και rebound του Γιαννόπουλου. Παταβούκας για τον Γκέκο. Αμέσως το σουτ από τον αρχηγό της ΑΕΚ που κερδίζει και το rebound. Χώνεται εκεί. Έπιασε στον ύπνο τους παίκτες του Παναθηναϊκού που περίμεναν την μπάσα και έκλειναν προς το Brains. Και η ΑΕΚ μειώνει σε 52-51 με τον Γκέκο που φτάνει τους 15 πόντους. Ιωάννου. Φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Είναι το τρίτο. Θα ξαναδούμε πώς έγινε. Ιωάννου προσπαθεί να περάσει. Πασάρει στον Τζόνς και γίνεται το φάουλ από τον Αλέξη Γιαννόπουλο. Στεργάκος για τον Πίπο που είναι αρκετά δυνατός εκεί στη μάχη του με τον Βρέινς, αλλά ο Βρέινς καλύτερα τοποθετημένος. Κερδίζει το rebound. Σου τριών πόντων από τον Γκέκο τη στιγμή που η ΑΕΚ είχε τις προϋποθέσεις του εφηδιασμού. Ο Γκέκος προτίμησε το σουτ και το σκορ γίνεται 52-54 υπέρ της ΑΕΚ. Time out από τον Κίριτσι. Ξανά η φάση. Βλέπουμε ο Γκέκος ανέλαβε την πρωτοβουλία και 13,5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του με 54-52.52-54 λοιπόν υπέρ της ΑΕΚ σε ένα αμφίροπο παιχνίδι. 13 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του. Από τον Πεδουλάκη στον Ιωάννου που θα κάνει το σουτ μπροστά στο Γιαννόπουλο. Rebound του Παταβούκα. Η ΑΕΚ πάει για τον ευνηδιασμό. Γκέκος το lay-up. Ειδικευμένος σε αυτές τις φάσεις ο αρχηγός της ΑΕΚ. Κάνει το σκορ 52-56, ο Γκέκος κάνει τους 20 πόντους. Είναι ο δεύτερος σκόρερ του παιχνιδιού πίσω από τον Τζόουνς. Ο Γκέκος που πέτυχε 5 πόντους στη σειρά. Rebound του Αριδά, η ΑΕΚ ελέγχει τα rebound, αν και ο Παναθηναϊκός είναι πιο ψηλός. Γιαννόπουλος στο επιθετικό. Και 52-58, η ΑΕΚ έχει πετύχει 9 πόντους στη σειρά. Έναντι κανενός του Παναθηναϊκού. Ότι Στεργάκος, ό,τι είχε πάθει η ΑΕΚ εναντίον ζώνης το παθαίνει τώρα και ο Παναθηναϊκός. Γιαννόπουλος. Και επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και πραγματικά ο Παναθηναϊκός όταν γύρισε την άμυνά του σε ζώνη, εκμεταλλευόμενος τις κακές επιλογές της ΑΕΚ απέναντι σε αυτή την αμυντική διάταξη αλλά και την ικανότητά του να φύγει στον εφηδιασμό, προηγήθηκε με 33-25, διαφορά 8 πόντων. Και τώρα έχουμε την ίδια ιστορία από την ανάποδη πλευρά. Εναντίον ζώνης ο Παναθηναϊκός έχει κακές επιλογές, η ΑΕΚ με εφηδιασμούς
Κάνει το σκορ 52-60. Δύο-εξήντα λοιπόν το σκορ, 12 λεπτά πριν από το τέλος, ενώ ο Τσόσιτς έδωσε εντολή στο τελευταίο time-out να αλλάξει άμυνα της ΑΕΚ από ζώνησε μεν-του-μεν και πραγματικά το διαπιστώνουμε αμέσως. Έχουμε μια μικρο παρεξήγηση μεταξύ Γιαννόπουλου και Τζόουνς, χωρίς συνέχεια. Ξανά η τελευταία φάση, ήδη είχε καταλογιστεί το φάουλ. Κάτι σημειώνεται στο φύλλο αγώνα. Βλέπουμε πάλι τον πρώτο διαιτή, τον Σταύρο Δουβή. Εδώ η οπαδή της ΑΕΚ. Αυτό μου ρίξει το τραγούδι. Βλέποντας την ομάδα τους να προηγείται με διαφορά 8 πόντων. Τελευταία 10 χρόνια η ΑΕΚ δεν έχει κερδίσει στο γήπεδο του Λεωφόρου. Ο Τζόουνς με νέο τρίποντο. 5 στα 5 τρίποντα από τον Αμερικανό. Ένα εκπληκτικό ποσοστό ευστοχίας. 27 πόντι από τον Τζόουνς, 55-60 το σκορ. Γκέκος. Η μπάλα για την ΑΕΚ. Τέτοιο ποσοστό ευστοχίας από παίκτη ύψους 2 μέτρων και 8 εκατοστών. Με 5 δευτερόλεπτα, με καθυστέρηση, χρεώνεται ο Γιαννόπουλος, κάνει την ευκαιρία η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός με τον Πεδουλάκη, ο Κυρίτσης θέλοντας να επιταχύνει το ρυθμό. Πέρασε και τρίτο περιφερειακό παίκτη, τον Σκορπολίθα, που είναι ο πιο γρήγορος από τους γκάρ του Παναθηναϊκού. Ικανός να δώσει ένα ρυθμό. Στεργάκος κόβεται από τον Βρέινς. Ο Βρέινς που επιβεβαιώνει τη φήμη του πολύ καλού αμυντικού σήμερα. Γιαννόπουλος το lay up. Και η ΑΕΚ που θεωρητικά δεν είχε πολλές δυνατότητες ευκαιριασμού, αντιστρέφει τα προγνωστικά, κερδίζει τις μάχες των rebound και κάνει αυτή τους ευκαιριασμούς σήμερα. Σου 3 πόντων από το Σκροπολίθα. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Γιαννόπουλου. Η επίθεση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. 55-62, πάντα μπροστά η ΑΕΚ. 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ιωάννου. Ωραία προσπάθεια του Πεδουλάκη, που με διαδοχικές προσποιήσεις έφτασε κοντά στο καλάθι. 57-62. Βρέινς. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Από τη διεκδίκηση. Παταβούκα Πεδουλάκη. Τζόουνς. Σκροπολίθας. Ιωάννου το jump shoot.
Πάει για το επιθετικό rebound. Την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο κύριος Δουβής δείχνει ότι ο Ιωάννου όταν επανέφερε την μπάλα είχε βγει έξω από το τερέν. Θα ξαναδούμε τη φάση. Δεν μας διαφώτισε ιδιαίτερα το replay. Δεν μπορούμε να δούμε πού βρίσκονται τα πόδια του Ιωάννου. Εν πάση περιπτώσει, κρινήσεις του διαιτητή προς τον προπονητή του Παναθηναϊκού για μια αμφισβητούμενη φάση. Τελικά βέβαια τον πρώτο λόγο έχει πάντα ο διαιτητής. Brains 57-64. Δεν είναι superstar, δεν είναι πρωταγωνιστής, αλλά ένας πάρα πολύ καλός παίκτης ο Brains. Κάνει πολλή δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση. Το φάουλ του Αριδά. Ο Βρέινς έχει πετύχει μέχρι στιγμής 13 πόντους. Και έχει πάρει 10 rebound, 5 αμυντικά, 5 επιθετικά. Jones φτάνει στους 29 πόντους. Ο Edgar Jones, που στις τελευταίες 5 του προσπάθειες δεν αστόχησε. Και το σκορ γίνεται 59-64, προηγείται πάντα η ΑΕΚ. Γιαννόπουλος από τη γραμμή των 6-25, Στεργάκος εύκολα το rebound. Παναθηναϊκός προσπαθεί να αναπτύξει τον ευνηδιασμό του, αλλά η ΑΕΚ επιστρέφει γρήγορα. Jones, η πρώτη άστοχη προσπάθεια, ύστερα από 5 επιτυχημένες. Brains. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ξέφυγε από τον Αμερικανό. 8 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. 59-64 υπέρ της ΑΕΚ. Πατάει γραμμή ο Πεδουλάκης. Κάνει βήματα ο Πεδουλάκης, όπως δείχνει ο κύριος Σταύρου. Η μπάλα λοιπόν για την ΑΕΚ, υπάρχει ένας εκνευρισμός από πλευρά Παναθηναϊκού κυρίως. Παναθηναϊκός του περιμένει σχεδόν τα πάντα στην επίθεση από τον Jones. Δεν θυμόμαστε ποτέ άλλοτε τον Ανδρίτσο για παράδειγμα σε ένα παιχνίδι χωρίς ούτε έναν πόντο. Brains, ίδια ιστορία. Ο Jones φοβάται το πέμπτο φάουλ, έχει 4 και ο Brains με όλη του την άνεση σημειώνει το ένα καλάθι μετά το άλλο. 59-66 από το Danny Brains, που παράλληλα κρατάει και μακριά από το καλάθι της ΑΕΚ ο Στεργάκο. Το φάουλ έγινε από τον Αριδά. Ο Αριδάς που είναι εκνευρισμένος. Έχει μια κακή προϊστορία ο Αριδάς σε αυτό το γήπεδο πριν από 2 χρόνια. Βλέπει ο Γιαννόπουλος, ο Ιωάννου ζήτησε φάουλ. Νέος ευνηδιασμός για την ΑΕΚ, επιθετικό φάουλ του Γκέκου, μετράει και το καλάθι. Το σκορ είναι 59-68. Είναι άστοχος βέβαια ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ εξασφαλίζει το rebound. Με παίκτη κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις των Brains και έχει τη δυνατότητα να φεύγει πολύ συχνά στον ευνηδιασμό. Γιαννόπουλος. Τα block out της ΑΕΚ δούλεψαν και πάλι.
Γκέκος που δεν βιάζεται, ο Παναθηναϊκός είναι που έχει το άγχος τώρα. Η ΑΕΚ προηγείται με 68-59, 7-47 πριν το τέλος. Γκέκος αποφασίζει τη διείσδυση. Η μπάλα για την ΑΕΚ που έχει στη διάθεσή της 9 δευτερόλεπτα. Ξανά η φάση. Επανήλθε ο Βουτσελάς στη θέση του Αριδά. Γκέκος, rebound του Ιωάννου. Και φάουλ από τον Παταβούκα. Ο Κίριτσης επαναφέρει τον Ανδρίτσο. Αποφασίζει να ψηλώσει και πάλι την πεντάδα. Στη θέση του Σκροπολίφα λοιπόν ο Ανδρίτσος. Ο Τσόσης δεν αλλάζει. Εξήντα οκτώ. Ενωμένουν 7,5 ακριβώς λεπτά για να τελειώσει το ντέρμπι στο γήπεδο της Λεωφόρου. Στεργάκος άρπαξε την μπάλα, έκλεψε την μπάλα από τους ψηλούς της ΑΕΚ και έκανε το σκορ 62-68. Βουτσελάς για τον Παταβούκα. Παταβούκας από τη γραμμή των 6-25, rebound του Jones. Αλλά επιστρέφει πολύ γρήγορα η ΑΕΚ. Ο Γκέκος πιέζει τον Ιωάννου, Στεργάκος. Ενώ η ΑΕΚ ξαναγύρισε την άμυνά της σε ζώνη. Πεδουλάκης, rebound του Βρέινς που είναι κυρίαρχος κάτω από τα δύο καλάθια. Ο Βρέινς που είναι τέταρτος rebounder μέχρι στιγμής πίσω από τον Φασούλα, τον Λάτσμπεργκερ και τον Γουίλτζερ. Ο Γουίλτζερ βέβαια έχει παίξει ένα παιχνίδι. Αν και δεν είναι κλασικός pivot, έχει ύψος μόνο 2-4 χάρη στο block out, την κίνησή του και τις καλές τοποθετήσεις του και το εκτόπισμά του, καταφέρνει να κερδίζει πολλά rebound. Γιαννόπουλος, Βουτσελάς σε σου τριών πόντων και η μπάλα κατευθείαν out. 62-68 σε ένα ντέρμπι που δεν προσφέρει θέαμα αλλά έχει δραματικό χαρακτήρα με τις εναλλαγές του σκορ. Παναθηναϊκός προσπαθεί να ανατρέψει τη διαφορά, η ΑΕΚ κρατάει. Σου τριών πόντων του Ιωάννου. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Απέτυχε ο Ανδρίτσος. Εδώ ο Κυρίτσης που ψάχνει μια λύση στο πρόσωπο του Γιώργου Σκροπολίθα, τον οποίο θα επαναφέρει στην πεντάδα. Και φάουλ από τον Στεργάκο. Πεντέμιση λεπτά πριν από το τέλος, το φάουλ από τον Στεργάκο πάνω στο Βρέινς. Γκέκος. Από τον Βουτσελά στον Γιαννόπουλο. Γκέκος με το σκριν του Βουτσελά. Στεργάκος στο rebound και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Μεσολάβησε ο Βουτσελάς. 62-68 το σκορ, δεν έχει αλλάξει στα τελευταία 2 λεπτά. Ανδρίτσος. 16 δευτερόλεπτα ακόμα στο Παναθηναϊκό. Και ο Ολιβέρης Ανδρίτσος πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι ύστερα από 35 λεπτά αγώνα. Ένας από τους μόνιμους σκόρερς του Παναθηναϊκού. 64-68. Μένουν ακόμα 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το δραματικό ντέρμπι.
Βρέινς. Επέμεινε μόνος του, rebound του Edgar Jones. Σκροπολίθας άφησε για τον Ιωάννου, σου τριών πόντων στην κίνηση. Rebound του Σκροπολίθα, έφυγε μπάλα από τα χέρια του Βρέινς. Επίδεσε εναντίον ζώνης του Παναθηναϊκού. Ο Τζόνς αστόχησε για πρώτη φορά από τη γραμμή των 6-25, έχει 5 στα 6. Βουτσελάς, η μπάλα, οι διαιτητές δείχνουν για τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε time out. Θα ακούσουμε τις οδηγίες. Ο Μιχάλης Κυρίτση που τον βλέπουμε εδώ με τον Τζόνς. Τέσσερα λεπτά και 10 δευτερόλεπτα λοιπόν πριν από το τέλος. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 64-68. Jones με πλάτη στο καλάθι. 66-68. Παναθηναϊκός πέτυχε 3 καλάθια στη σειρά. Ενώ στο ίδιο διάστημα η ΑΕΚ δεν απάντησε. Και η διαφορά μειώθηκε στο ένα καλάθι. 3-44 για να λήξει το παιχνίδι. 66-68 υπέρ της ΑΕΚ. Γιαννόπουλος εναντίον Ανδρίτσου. Ξέφυγε μπάλα από τον Τζόνς. Ιωάννου που βρέθηκε εκεί τη συγκράτησε. Παναθηναϊκός με τον Τζόνς που κερδίζει το φάουλ από τον Αριδά. Και έχει την ευκαιρία τώρα ο Edgar Jones να ισοφαρίσει. Ο Jones που έχει πετύχει 31 πόντους. Ενώ ο Αριδάς αποβάλλεται με 5 φάουλ. Επανήλθε ο Βουτσελάς που είχε βγει πριν από λίγο. Το 68 λοιπόν, κρατάει το προβάδισμα αλλά οι 8 πόντοι έχουν γίνει ένας. Βουτσελάς. Rebound τελικά από το Βρέινς. Και νέα επίθεση για την ΑΕΚ. Γκέκος. Το σουτ 67-70. Με το Μινά Γκέκο που έχει πετύχει 24 πόντους. Σκροπολίθας. Με αντίπαλο τον Παταβούκα. Στεργάκος. Πάντα με αντίπαλο τον Βρέινς. Που δεν του επιτρέπει να σουτάρει όπως θέλει. Και έχουμε τώρα το φάουλ. Όχι φάουλ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό από την προσπάθεια του Βουτσελά. Ανδρίτσος. Και χρεώνει από ένα φάουλ ο διαιτητής τον Βουτσελά και τον Στεργάκο.
Και θα έχουμε βέβαια το τζάμπολ ανάμεσα στους δύο παίκτες. 2 και 17 πριν από το τέλος, 67-70 υπέρ της ΑΕΚ. Σου τριών πόντων από τον Ανδρίτσο, rebound και αυτή τη φορά από το Brains. Ενώ ο Ανδρίτσος βρίσκεται πραγματικά σε πολύ άσχημη μέρα σήμερα. 2 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. Η ΑΕΚ προηγείται με 70-67. Αν νικήσει δεν θα είναι έκπληξη, αλλά θα είναι ένα μεγάλο γεγονός για την ΑΕΚ. Γκέκος σε μια, ας τη χαρακτηρίσουμε, ηρωική προσπάθεια. 67-72 από τον αρχηγό της ΑΕΚ, που έδωσε τη λύση στις δύσκολες στιγμές με δύο συνεχόμενα καλάθια. Ανδρίτσος, 69-72. Ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν αποκλείεται να χρειαστεί παράταση για να λύσουν τις διαφορές τους. 1 και 17 πριν από το τέλος, 12 δευτερόλεπτα ακόμα στη διάθεση της ΑΕΚ, που προηγείται 69-72. Και έγινε το φάουλ από τον Σκροπολίθα. Και βέβαια ο Τσόσιτς ούτε που σκέφτεται σε αυτή τη φάση. Αν και η ΑΕΚ δεν έχει ακόμα το δικαίωμα, διορθώνουμε, δεν έχει ακόμα δικαίωμα η ΑΕΚ να εκτελέσει βολές. Το φάουλ εξάλλου ήταν στην κίνηση και όχι στο σουτ. Υποχρεωτικά απ' έξω λοιπόν. Παναθηναϊκός έχει 5 φάουλ, η ΑΕΚ έχει 11. Η ΑΕΚ προηγείται με 69-72, 53 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Είναι το φαβορί τώρα η ΑΕΚ. Παταβούκας, 69-75, κάνει ο Παταβούκας, δίνει την, μια ασφαλιστική δικλίδα στην ΑΕΚ. Ιωάννου προσπαθεί να τα αποδώσει. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Γιαννόπουλος. Ο Παταβούκας, ενώ μένουν 32 δευτερόλεπτα, ήταν εκείνος που στο περισσινό παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας με δύο βολές στο τέλος έδωσε την νίκη στην ομάδα του με 79-78. Δύο βολές που απαιτούσαν πολύ ρίσκο. Και σήμερα είναι εκείνος που εκτός απρόπτου εξασφαλίζει την νίκη της ΑΕΚ, εάν βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποια αντίρρηση. Θα δούμε τι θα συμβεί. Η ΑΕΚ προηγείται με μια διαφορά 6 πόντων, 32 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα απ' έξω και έχει όλη την επίθεση δική του. Ιωάννου σου τριών πόντων, μετράει το καλάθι και έχουμε και φάουλ από τον Βρέιντς, για να δούμε. Μετράει λοιπόν το καλάθι. Ξανά η φάση. Η πάσα αμέσως το σούτ από τον Ιωάννου. Το σκορ γίνεται 72-75. Έχει χρεωθεί με τέταρτο φάουλ ο Γιαννόπουλος. Brains. Γιαννόπουλος. Μένουν 26 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκέκος, double team, κλέβει ο Σκοπολίθας. Και φάουλ από τον Γκέκο, δραματικό. Και ο κύριος Σταύρου δίνει εσκεμμένο φάουλ. Δίνει εσκεμμένο φάουλ στον Γκέκο. Το οποίο σημαίνει ότι ο Σκροπολίδας θα εκτελέσει δύο βολές και ο Παναθηναϊκός θα παίξει την μπάλα απ' έξω. Για να δούμε. Καθυστέρησε βέβαια ο διαιτητής να δείξει εσκεμμένο φάουλ. Χρειάστηκε να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα. Εκφράζει την έκπληξή του ο Γκέκος και ίσως να έχει δίκιο, γιατί χρειάστηκε κάποιος να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Χρειάστηκε κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού να δείξει στο διαιτητή το εσκεμμένο. 21 δευτερόλεπτα και όλα μπορεί να αλλάξουν. Εάν ο Σκροπολίθας ευστοχίσει τις δύο βολές, μειώνει σε 74-75 και ο Παναθηναϊκός έχει 21 ολόκληρα δευτερόλεπτα στη διάθεσή του, ασφαλώς ικανά να του δώσουν την νίκη. Για να δούμε το παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ λοιπόν. Μας θυμίζει
Το παιχνίδι Παναθηναϊκού Άρη που κρίθηκε στην παράταση εδώ πέρυσι στο ίδιο γήπεδο. Ο Σκροπολίθας 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος μειώνει σε 73-75. Υπενθυμίζουμε το φάουλ είναι εσκεμμένο. Ο Σκροπολίδας αστοχεί, άρα ο Παναθηναϊκός πρέπει για να παίξει παράταση να πετύχει καλάθι 2 πόντων, ενώ με τρίποντο κερδίζει. Έχει όλη την επίδεση δική του. Το σκορ είναι 73-75 και μένουν 21 δευτερόλεπτα. Ενώ η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με 69-75. Ένα λεπτό πριν από το τέλος και είχε και την μπάλα. Αλλαγές σκοπιμότητας για τον Κυρίτσι. Περνάει τον Ανδρίτσο που είναι καλύτερο σουτέρ από ότι ο Πεδουλάκης. Αυτή είναι η σκοπιμότητα της αλλαγής, να σουτάρει ο Ανδρίτσος παρά το άσχημο ποσοστό του σήμερα. 16 δευτερόλεπτα ακόμα. Τζόουνς, επιθετικό φάουλ του Αμερικανού. Και βλέπετε τον Γκέκο πέφτει πάνω και φυλάει το Βρέινς. Επιθετικό φάουλ λοιπόν και αλλάζει πάλι το σκηνικό του παιχνιδιού. Το πλεονέκτημα στην ΑΕΚ τώρα, κοιτάξτε, ο Τζόουνς προσπαθώντας να πάρει θέση να παίξει με πλάτη στο καλάθι, κάνει καθαρά. Είναι ολοφάνερο το επιθετικό φάουλ με το οποίο αποβάλλεται. Επανέρχεται ο Πεδουλάκης. Βλέπουμε τον Τζόσιτς ανήσυχο όπως και ο Κυρίτσης. 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Η ΑΕΚ προηγείται 73-75. Ξανακλέβουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πεδουλάκης. Η μπάλα τελικά για τον Παναθηναϊκό. Δείχνει ο κύριος Σταύρου. Δεν πρόλαβε ο Γιαννόπουλος. Παιχνίδι που δεν είναι για καρδιακούς. 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Συνεχίσαν αλλαγές. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. 73-75. Μπροστά η ΑΕΚ. 4-3 και φάουλ από τον Γκέκο. Θα σουτάρει ο Ιωάννου. Μένουν 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Η ΑΕΚ έχει 14 ομαδικά φάουλ. Άρα ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα της επιλογής. Για κάθε ενδεχόμενο βέβαια ο κύριος Δουβής ρώτησε τον Ιωάννου αν τυχόν θέλει να παίξει απ' έξω την μπάλα. Ο Ιωάννου απάντησε αρνητικά, θα στηθεί τώρα στη γραμμή του φάουλ. Είναι μία και μία. Εάν ευστοχίσει και στις δύο, πάμε για παράταση. Ο Ιωάννου ετοιμάζεται. Μειώνει σε 74-75. Ένας πόντος χωρίζει τον Παναθηναϊκό από την παράταση. Το ίδιο και την ΑΕΚ. 75 όλα και το παιχνίδι θα κριθεί στην παράταση. Εκτός κι αν ο Παταβούκας. Όχι. Τελειώνει λοιπόν το παιχνίδι. Όπως και το ημίχρονο, έτσι και ο κανονικός αγώνας. Βρίσκεται δύο ομάδες σώπαλες. Γυρίζουμε τα μικρόφωνα στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής και θα επιστρέψουμε σε λίγο για την παράταση. Στο γήπεδο της Λεωφόρου, 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν λήξει η πρώτη παράταση, η ΑΕΚ προηγείται με 75-78 χάρη σε 3 πόντους, καλάθι και βολή φάουλ του Μινά Γκέκου που έχει τώρα την μπάλα. Αποβλήθηκε λίγο πριν με 5 φάουλ και ο Ανδρίτσος, τρίτος παίκτης που φεύγει από το παιχνίδι μετά τον Τζόουνς και τον Άριδα. Φάουλ, ενώ γίνεται μια αλλαγή τώρα, περνάει ο Φράγκης κάτω στη θέση του Ιωάννου. Η ΑΕΚ παίζει με Παταβούκα, Γκέκο, Γιαννόπουλο, Βουτσελά και Βρέινς. Και ο Παναθηναϊκός με Σκροπολίθα, Πεδουλάκη, Στεργάκο, Φράγκης κάτω και Πίπο. 3 και 20 πριν από το τέλος. Rebound του Σκροπολίθα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πετύχει ακόμα πόντο στην παράταση. Φραγκισκάτος, 16 δευτερόλεπτα ακόμα στους γηπεδούχους. Πεδουλάκης, η πάσα στον Πίπο που χάνει την μπάλα, επιμένει. Τελικά
Η μπάλα για την ΑΕΚ, όπως δείχνουν οι διαιτές. Παταβούκας. Περνάει με το σκριν του, με την προσπάθεια για σκριν. Δεν χρειάστηκε τελικά του Βρέινς. Ούτε και τώρα. Βρέινς, 12 δευτερόλεπτα, 10 τώρα. Και φάουλ, με το οποίο χρεώνεται ο Φράγκης Κάτος. Οι διαιτές που από την αρχή του αγώνα, δεν θυμίζουμε, έδειξαν μια μεγάλη αυστηρότητα. 45 φάουλ μέχρι τώρα, 3 παίκτες έξω με 5 φάουλ. 2 και 32 πριν από τη λήξη. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, 75-79. '75-80 τώρα, πάντα υπέρ της ΑΕΚ, που δύο φορές στα τελευταία δευτερόλεπτα του κανονικού αγώνα έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Με τα δύο ολέθρια λάθη Ιωάννου, αλλά προηγουμένως έχει ακουστεί το σφύριγμα. Φάουλ πάνω στο Στεργάκο από τον Βρέινς. Είναι μόλις το δεύτερο φάουλ του Αμερικανού. Του Αμερικανού που επαναλαμβάνουμε μπορεί να είναι αθόρυβος επιθετικά. Δεν κάνει το φαντεζή παιχνίδι, το θεαματικό παιχνίδι του Jones, αλλά είναι πολύ ουσιαστικός. Και ύστερα από 2 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα ο David Στεργάκος πετυχαίνει τον πρώτο πόντο του Παναθηναϊκού στην παράταση. 76-80. Υπενθυμίζουμε, 39 όλα το ημίχρονο, 75 όλα το κανονικό παιχνίδι και 77-80, 2 λεπτά πριν τελειώσει η παράταση. Παταβούκας, κυνηγάει ο Πεδουλάκης για να κλέψει. Το σκριν του Βρέινς, περνάει ο Παταβούκας, αλλά ο Πεδουλάκης δεν εγκαταλείπει. 6 δευτερόλεπτα, κάνει βήματα ο Παταβούκας. Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ναι, 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πεδουλάκης για τον Ιωάννου. Στεργάκος με αντίπαλο το Βρέινς. Το jump shoot και ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 79-80. Ένα λεπτό και 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 79-80 υπέρ της ΑΕΚ, που επιτίθεται με τον Γκέκο. Παταβούκας και φάουλ από τον Πεδουλάκη, που εμποδίζει τη διείσδυση του playmaker της ΑΕΚ. Θα σουτάρει μία και μία ο Παταβούκας, ενώ ο Κυρίτσης αποσύρει τον Πεδουλάκη και επαναφέρει τον Σκροπολίθα. Τρεις παίκτες βρίσκονται στο άλλο καλάθι για κάθε ενδεχόμενο. '79-81. Και 79-82 από τον Παταβούκα, που ευστόχησε και στις 4 ελεύθερες βολές. Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. 79-82. Στεργάκος. Εκεί που πάει μπάλα δεν βρίσκεται κανείς για το rebound. Ούτε ο Πίπος, ούτε ο Φρακισκάτος, ούτε κανείς από την Γκάρ. Παταβούκας για τον Βρέινς. Ο Βρέινς που εκφράζει τελικά την εγγύηση. Κοιτάξτε τι δουλειά κάνει, προσπαθώντας να βοηθήσει, ανοίγοντας διαδρόμους. Το σου τριών πόντων από τον Αμερικανό. Rebound του Φραγκισκάτου. 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 79-82, Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα τρίποντο. Το σούτ από τον Πίπο. Rebound του Φραγκισκάτου.
Φάουλ από το Βρέινς, τρίτο φάουλ του Αμερικανού, δικαίωμα για δύο βολές του Φραγκισκάτο. Και αν ευστοχήσει λοιπόν και στις δύο βολές ο Φραγκισκάτος, ενώ μένουν 17 δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 81-82 και η ΑΕΚ έχει όλη την επίθεση στη διάθεσή της. Time out. Ακούμε τον Μιχάλη Κυρίτσι. Εντολή για τρίποντο είναι η τελευταία λύση του Παναθηναϊκού, τελευταία του ελπίδα, αν βέβαια ο Πίπος, στον οποίο είδαμε να απευθύνεται ο Κυρίτσης, γίνει κάτοχος της μπάλας. Κάτι τέτοιο είχε συμβεί στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη πριν από δύο χρόνια στο Σπόρτινγκ. Τότε την ίδια εντολή είχε πάρει ο Σάβιτς σε ένα άλλο δραματικό παιχνίδι. Ο Φραγκισκάτος μειώνει σε 80-82, 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιαννόπουλος το rebound, αστόχησε ο Φραγκισκάτος και φάουλ από τον Στροπολίθα. Και πάλι το πλεονέκτημα στην ΑΕΚ, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Μένουν ακόμα 13 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ δύο φορές μέχρι τώρα βρέθηκε αγκαλιά με την νίκη και δύο φορές την πέταξε. 80-82. 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η ΑΕΚ προηγείται με ένα καλάθι. Θα παίξει την μπάλα απ' έξω με το Βρέινς. Γκέκος ξεφεύγει και πάει για το καλάθι. 80-84 από το Μιλά Γκέκο που βρέθηκε μόνος του. Ανατράπηκαν τα αμυντικά σχέδια του Παναθηναϊκού. Σου τριών πόντων από το Φραγκισκάτο. 83-84, ένα δευτερόλεπτο. Και το παιχνίδι τελειώνει στην παράταση. Πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ. Μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου του Παναθηναϊκού με 84-83 στην παράταση, αφού ο κανονικός αγώνας βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 75-75. Βλέπουμε εδώ τους παίκτες της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο της Λεωφόρου. Επαναλαμβάνουμε, η ΑΕΚ στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος νίκησε τον Παναθηναϊκό με 84-83. Από το γήπεδο της Λεωφόρου, γεια σας, το μικρόφωνο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής.